επειδή αναφύονται αρκετά ζητήματα και τεχνικής και νομικής φύσεως, νομίζω ότι είναι μια καλή στιγμή να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που από τη νομική του επιστήμη υπηρετεί την Εκκλησία της Κρήτης νομικά. Είναι ο κύριος Δημήτρης Μηλαθιανάκης, γνωρίζει πάρα πολλά για τα μικρά και μεγάλα ζητήματα με τη νομική και όχι μόνο υπόστασή τους, από τα εκκλησιαστικά της περιουσίας μέχρι τον πραγματικό, θέλω να το προσέξετε αυτό, τον πραγματικό χαρακτήρα που έχει ένας ιερέας σε σχέση με το δημόσιο. Κύριε Μηλαθιανάκη, καλημέρα. Καλή σας μέρα σε εσάς και τους ακροατές του 984. Κύριε Μηλαθιανάκη, θέλω ευθύς εξ αρχής να σας ρωτήσω, μελετώντας ένα προσχέδιο, γιατί προσχέδιο είναι στην ουσία, δεν υπάρχει καν ούτε προσύμφωνο. Ποια είναι η αίσθηση που αποκομίζεται με μια γρήγορη ανάγνωσή του, που αποκομίσατε? Κοιτάξτε, καταρχήν υπάρχει ένας ευνηδιασμός. Αυτό το θέμα δεν είχε μελετηθεί, δεν είχε ανακοινωθεί. Σίγουρα υπάρχει, μπορεί να πει κανείς ότι είναι μια τομή ιστορική στις σχέσεις εκκλησίας και πολιτείας. Το αν αυτή η τομή είναι θετική ή αρνητική για την εκκλησία απομένει κανείς να το δει όταν θα ολοκληρωθεί στα επιμέρους θέματα τα οποία είναι σημαντικά όλο αυτό το σχέδιο. Αλλά έχουμε κάτι σημαντικό, ότι πρώτη φορά η πολιτεία, και μάλιστα όπως εκφράζεται σήμερα, έρχεται και αναγνωρίζει μια υποχρέωση που έχει προς την Εκκλησία λόγω της απαλωτρίωσης και μη πληρωμής εκείνης της περιουσίας της. Μισό λεπτό, κύριε Μηλαθιανάκη, γιατί έχετε μια ευρυμάθεια στα ζητήματα αυτά. Θέλω να μου πείτε ευθύς εξ αρχής, από αυτό το προσχέδιο σας προκύπτει εσάς χωρισμός κράτους Εκκλησίας ή σας προκύπτει μια αναδιευθέτηση σε ζέοντα ζητήματα που για χρόνια δεν μπορούσαν να λύσουν οι δύο πλευρές? Το είπατε πολύ σωστά, μάλλον το δεύτερο. Μάλλον το δεύτερο. Εμένα χωρισμός πολιτείας Εκκλησίας δεν προκύπτει. Δηλαδή το μια ανακατανομή του θέματος της μισθοδοσίας, μια αναδιάρθρωση, ας την πει ο καθένας όπως θέλει, και η σύσταση ενός κοινού ταμείου της αμφισβητούμενης περιουσίας δεν αποτελεί χωρισμό. Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν μια πρώτη παραδοχή, ότι το τμήμα της εκκλησιαστικής περιουσίας που πήρε το ελληνικό δημόσιο, και έχουμε τις γνωστές διατάξεις του 39, αν θυμάμαι καλά, είναι υπερβολικά μεγαλύτερο από τη μισθοδοσία που κάλυπτε μέχρι τώρα το δημόσιο για τους ιερείς. Σωστά? Αυτό λέει το προσχέδιο. Σωστά. Και το δεύτερο μεγάλο λέτε εσείς είναι ότι εδώ έχουμε μια μεγάλη ή μικρότερη κατάλληλους, μεγαλύτερη κατάλληλους. Πάντως έχουμε μια ακίνητη και όχι μόνο εκκλησιαστική περιουσία για την οποία από το 50 και μετά το ελληνικό δημόσιο αμφισβητεί. Και εδώ πάμε σε μια ρύθμιση. Τι ακριβώς γίνεται? Κοιτάξτε, θα πρέπει, γιατί υπάρχει ένας μύθος με την εκκλησιαστική περιουσία, ξέρετε, θα πρέπει να κρατάμε μια μικρό καλάθι, διότι ο κόσμος φαντάζεται στην έννοια της εκκλησιαστικής περιουσίας, φαντάζεται μυθώδη ποσά ή τεράστιες αξίες. Η αίσθησή μου είναι πολύ μικρότερο από αυτό το οποίο θεωρούμε. Ειδικά θα σας έλεγα για την Κρήτη. Μισό λεπτό. Ναι. Εγώ θα σας συντριγκάρω. Ναι. Είπα, είστε ίσως ένας από τους βαθύτερα γνώστη του ζητήματος. Είναι μικρή περιουσία, μου έρχεται πρόχειρα. 26.000 στρέμματα στο τοπλού, όταν έχεις μικρές εκτάσεις στην Κρήτη απάνω και θεωρείσαι μεγάλο κτηματίας με 100 στρέμματα. Αναφέρατε κάτι εμφαντικό, αναφέρατε το τοπλού, το οποίο όντως είναι μια περίπτωση όπου υπάρχει μια αξιόλογη εκείνη την περιουσία. Ναι. Μπορείτε να μου αναφέρετε ένα δεύτερο, τρίτο παράδειγμα, να σας πω, για να μια και κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Όταν λέμε εκκλησιαστική περιουσία σήμερα, τι εννοούμε? Να σου πω εγώ αντίστροφα. Τα λιβαδικά στρέμματα στον Επανοσύφη, στην Αγκάραθο, τα γεωργικά των μοναστηριών. Ποια είναι η ακίνητη περιουσία? Η αστική περιουσία, ξέρετε, της εκκλησίας είναι πολύ πολύ μικρότερη από αυτή που υπολογίζουμε. Θα σας ανέφερα μάλιστα κάτι. Για την Κρήτη ειδικότερα θα έχει ενδιαφέρον να μας πείτε. Ναι, είναι μικρότερη από ό,τι μπορεί να συζητάω εγώ στην παρέα μαζί σας και να λέω, θα το πω λαϊκά, πω τι έχει εκκλησία, ρε παιδί μου. Ξέρετε, αυτό που είπατε στις παρέες που έχει τύχει και εγώ, και μάλιστα και πριν να αναμειχθώ ενεργά, είχα και εγώ μια τέτοια αίσθηση. Επικρατεί άποψη η εκκλησιαστική περιουσία. Οι παπάδες που έχουν την περιουσία,
η εκκλησία που έχει την περιουσία. Θα σας πω κάτι που είπε πριν λίγο καιρό ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης και ισχύει, προσέξτε, γιατί ακούγεται λίγο συνθηματολογικό. Κάθε πρωί είναι ανοιχτή η Αρχιεπισκοπή. Οποιοσδήποτε μπορεί να έρθει να δει το Ε9 της Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Θα εντυπωσιαστεί, θα εκπλαγεί. Δεν υπάρχει αστική περιουσία σε τέτοιο μέγεθος όσο φαντάζονται. Και για την Αρχιεπισκοπή και πολύ περισσότερο δε για τις υπόλοιπες Μητροπόλεις. Και μιλάω για την Κρήτη. Υπάρχουν κάποιες Μητροπόλεις στην Ελλάδα, για να είμαστε σαφείς, που έχουν μια κίνητη περιουσία, ειδικά η Αρχιεπισκοπή Αθηνών ή οι μεγάλες Μητροπόλεις. Αλλά δεν είναι στα ύψη που νομίζουμε. Μάλιστα. Άρα λέτε λοιπόν, πρώτον, να πέσουν σιγά σιγά οι τόνοι και να δούμε. Χρειάζεται πέρα από την καταγραφή μια πιστοποίηση που είναι ο μύθος, που είναι η αλήθεια. Ναι. Αυτό σωστά. Είναι θετικό λοιπόν, πάει ένα βήμα μπροστά. Ναι. Το δεύτερο είναι ότι πάμε σε ένα κοινό ταμείο, ως φαίνεται έτσι. Ναι. Με 50-50 αυτό μάλιστα. Που φαίνεται. Το οποίο ο στόχος είναι, κύριε Μηλαθιανάκη, ότι αφού εγώ το διεκδικώ, εσύ το διεκδικείς ή εσύ λες ότι δεν πρέπει να το διεκδικώ, έλα να το αξιοποιήσουμε. Ναι, η λογική είναι... διεκδικώ εγώ, διεκδικείς εσύ, αλλά να το μοιράσουμε. Και αυτή είναι και η έννοια του 50-50. Ναι. Αλλά μην φανταστούμε ότι κατά την εκτίμησή μου ότι πρόκειται περί μιας περιουσίας που θα λύσει ζητήματα. Περισσότερο πιστεύω ότι έγινε η όλη συζήτηση για την μισθοδοσία του κλήρου και όχι για τη μισθοδοσία του κλήρου. Θα έρθουμε σε αυτό. Όσον αφορά τον κλήρο. Και εκεί κόλλησε και το ταμείο. Αυτή είναι μια αίσθηση. Θα έρθω σε αυτό. Θέλω να μου πείτε το εξής. Σας ακούνε εδώ πολύ. Βλέπω έρχονται βροχή τα ερωτήματα. Φοβερό. Λοιπόν, λέει εδώ ένας φίλος. Παρακαλώ πολύ, το στέλνει το μήνυμα από το Λονδίνο. Μας ακούει. Λέει, μου γεννάται η εξής απορία. Αν πάνε σε ένα ταμείο 50-50, αυτό που είπατε. Το κρατικό μερίδιο διαχείρισης αυτής της κοινής περιουσίας ενδέχεται να περάσει στους Ευρωπαίους διαχειριστές κρατικής περιουσίας. Κοιτάξτε τώρα κόσμος, με τα μνημόνια και με τις εγγύησεις. Κοιτάξτε, υπό μια ευρύτερη έννοια, αν έχει ενεχειριαστεί και υποθηκευτεί όλη η περιουσία του δημοσίου, υπό μια νευρή έννοια θα μπορούσε, όπως και τα ακίνητα του δημοσίου και κάθε περιουσιακό στοιχείο του δημοσίου, όπως και κάθε έσοδο του δημοσίου. Αλλά δεν είναι αυτός ο φόβος αυτή τη στιγμή. Πιστεύω δηλαδή θα μπορούσε, όπως κάθε έσοδο, να εισπραχθεί από τους δανειστές, έτσι και αυτό. Μάλιστα. Δεν έχει κάποια ειδικότερη σημασία. Λέει άλλος εδώ, γνωρίζει ο κύριος Μηλαθιανάκης, η Εκκλησία της Κρήτης ήταν ενημερωμένη, το Οικουμενικό Πατριαρχείο τα γνώριζε όλα αυτά και υπάρχει μια διαφορετικότητα ή ενιαία πρέπει να λυθεί το θέμα? Πολύ σωστή η ερώτηση και κάνω αμέσως την εξής διευκρίνηση και δήλωση και για την Εκκλησία της Κρήτης εδώ. Η Εκκλησία της Κρήτης αγνοούσε οτιδήποτε. Ένα. Δεύτερον, δεν είχε προσκληθεί ποτέ, εννοώ για το συγκεκριμένο θέμα, έτσι, για να μην υπάρξει σύγχυση, για άλλα θέματα είχε συμμετάσχει σε διαλόγους και σε επιτροπές με την Εκκλησία, με την Πολιτεία. Για το συγκεκριμένο θέμα δεν προσκλήθηκε, δεν ενημερώθηκε, δεν γνώριζε. Μάλιστα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερον, η αίσθησή μου, δεν το ξέρω, είναι ότι ούτε το Οικουμενικό Πατριαρχείο επί του συγκεκριμένου θέματος είχε γνώση. Το τρίτο είναι, και πολύ σωστή είναι η επισήμανση του ακροατή σας, κοιτάξτε, με όλο τον σεβασμό που έχουμε και εννοείται πέρα και στο θεσμό και στο πρόσωπο του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών, ο Μακαριώτατος εξέφρασε την αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδος. Δεν θα μπορούσε εξ αντικειμένου να εκφράσει ούτε την Εκκλησία της Κρήτης, ούτε τα Δωδεκάνησα, ούτε την Εξαρχία της Πάτμου, ούτε το Άγιον Όρος, διότι όλα αυτά υπάγονται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Συνεπώς, η όποια συμφωνία και οι όποιες νομικές προεκτάσεις καταρχήν δεν δεσμεύουν και δεν αφορούν την Κρήτη, θα έλεγα. Ακόμη και για τους ιερείς, σπέβδω να σας ρωτήσω. Για να είμαστε, είμαστε ειλικρινείς. Εγώ σας λέω ότι τυπικά δεν αφορούν την Κρήτη. Μισό λεπτό, κύριε Μηλαθιανάκη. Φαντάζομαι ότι ο κύριος Πρωθυπουργός έχει υπόψη του σε αυτή τη συμφωνία ότι αφορά όλη την Ελλάδα. Φαντάζομαι, εικάζω. Ναι, σωστά. Αλλά από τη στιγμή που δεν συμμετέχω εγώ, δεν με δεσμεύει κάτι. Μισό λεπτό. Αυτό είναι κρίσιμο. Είναι τυπικό, γιατί στην ουσία καλά το λέτε εσείς. Ναι. Ο 9 θα πρέπει να λειτουργήσει. Αλλά στο τυπικό, καμιά φορά μπορεί να προκύπτει θέμα. Τι εννοώ? Οι 9.000 ιερείς
χοντρικά το λέω, αφορούν όλο τον ελλαδικό χώρο. Σωστά. Ναι, η μισθοδοσία είναι για όλο τον ελλαδικό χώρο. Ναι. Τη συμφωνία μέχρι στιγμής, το προσύμφωνο, όχι συμφωνία, ναι, το συζητάς με την Εκκλησία της Ελλάδος. Ναι. Μου λέτε ότι μπορεί να εγερθεί νομικό θέμα αν συνεχίσει έτσι, λέμε, αν υποθέσουμε. Ναι. Και να πούνε οι ιερείς της Κρήτης, δύο λεπτά, εμείς είμαστε αλλού. Τι λέτε τώρα εδώ εσείς, αποφασίσατε για μας? Σωστά το θέσατε και θα έλεγα το εξής. Καταρχήν να δούμε τι θα γίνει. Θα γίνει μια συμφωνία η οποία θα κυρωθεί με νόμο στη Βουλή ή θα γίνει νόμος μόνο μερός από την κυβέρνηση με τη συμφωνία της Εκκλησίας? Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Μάλιστα. Είναι άλλο να γίνει μια σύμβαση μεταξύ Εκκλησίας και Πολιτείας η οποία θα κυρωθεί με νόμο, και άλλο αν θα γίνει μόνο νόμος. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, δεν είναι νομικιστικό αυτό, διότι ξέρετε η σύμβαση για να τροποποιηθεί απαιτεί τη βούληση και των δύο μερών. Εάν είναι νόμος, απαιτεί την πρωτοβουλία μόνο της κυβέρνησης. Και άρα θα είναι στο μέλλον οποιαδήποτε κυβέρνηση μπορεί να το μεταβάλει. Γι' αυτό σας λέω ότι αυτή η συμφωνία θέλει να δούμε πολλά πράγματα. Έχουμε χρόνο μπροστά. Μάλιστα. Ναι, θα έλεγα όμως για την Κρήτη για να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Ότι ξέρετε, είμαστε διαφορετικό νομικό καθεστώς. Είναι ένα πραγματικό γεγονός αυτό. Δεν είναι τυπικό μόνο. Δηλαδή? Η Κρήτη έχει το δικό της καταστατικό χάρτη. Σωστό. Υπάγεται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Έχει τους δικούς της ΟΔΕΠ εδώ που διαφέρουν από την υπόλοιπη Ελλάδα, τους οργανισμούς διαχείρισης μοναστηριακής περιουσίας. Είμαστε ένα άλλο νομικό και κατ' επέκταση θα έλεγα και οικονομικό εκκλησιαστικό καθεστώς, και είναι ανάγκη εξ αντικειμένου να κριθεί η Εκκλησία της Κρήτης να συμμετάσχει σε μια συζήτηση και να λάβει γνώση των δεδομένων. Mm. Και ξέρετε, υπάρχουν πολλά δεδομένα, μάλλον υπάρχουν πολλά ζητούμενα που δεν είναι δεδομένα. Όπως, δώστε μας ένα δείγμα γραφής παρακαλώ πολύ, για να το καταλάβουμε. Κοιτάξτε, αν αναγνώσει κανείς τη συμφωνία, αναφέρομαι στη συμφωνία έτσι, ανακοινωθεί σαν συμφωνία, έχει αμέσως πολλά ερωτηματικά. Πάρα πολλά ερωτηματικά. Φεύγει η μισθοδοσία από την πολιτεία και πηγαίνει στην εκκλησία. Πού? Όπου όμως το ποσόν θα το διαθέτει η εκκλησία, η πολιτεία. Το ερώτημα είναι το εξής. Λένε ότι χάνεται η ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου. Νομίζω στο είχα πει και σε μια προσωπική μας. Είναι δημόσιος υπάλληλος ο ιερέας? Ναι. Υπάρχει μια διάχυτη εντύπωση στον κόσμο ότι είναι δημόσιος υπάλληλος. Ξέρετε, μόνο που μισθοδοτείται από το κράτος δεν είναι δημόσιος υπάλληλος. Όπα. Μισό λεπτό. Με σωριδών αποφάσεις του Συμβουλίου. Μισό λεπτό, κύριε Μηλαθιανάκη. Όπα, αυτό που λέτε είναι κομβικό. Ναι. Μισό λεπτό. Εσείς κάνετε, και δεν το επαναλαμβάνω για τους ακράτες, το λέει τυχαίο πρόσωπο. Ελπίζω να μην σας παίρνει ο κύριος Τσίπρας να σας πει όλα τα πάνω. Λοιπόν, λέτε ότι είναι άλλο μισθοδοτούμε από το δημόσιο. Βεβαίως, σωστά. Το οποίο συμβαίνει, και είναι άλλο να λέω ότι είμαι δημόσιος υπάλληλος. Δηλαδή ο ιερέας δεν είναι δημόσιος υπάλληλος. Σωστά, ναι. Και κοιτάξτε, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του δημοσίου υπαλλήλου. Είναι 2 με 3 χαρακτηριστικά. Ένα είναι η μισθοδοσία του από το δημόσιο, έτσι. Το δεύτερο και σημαντικότερο, που ξέρετε το λέμε και χρόνια, είναι η μονιμότητά του, η οποία κατοχυρώνεται μέσα από συνταγματικές διατάξεις, ειδικότερα το άρθρο 104 του συντάγματος. Ο δημόσιος υπάλληλος απολαμβάνει μονιμότητος στην οργανική του θέση και δεν μπορεί να απολυθεί παρά μόνο υπό τις προϋποθέσεις πειθαρχικών παραβιάσεων και τα σχετικά. Με σειρά αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, έχει κριθεί ότι ο ιερέας είναι θρησκευτικός λειτουργός και δεν ανήκει στη στενή έννοια των δημοσίων υπαλλήλων και συνεπώς δεν απολαμβάνει της μονιμότητος. Οπα. Άρα αυτό το η εντύπωση ότι ξέρετε που τους κάναν δημοσίους υπαλλήλους που απολαμβάνουν τα προνόμια του δημοσίου υπαλλήλου είναι ένας μύθος. Μισό λεπτό. Περιόνου σκιάς. Οι ιερείς μάλλον δεν το ξέρουν οι περισσότεροι αυτό. Ή έχει συνηθίσει ο καθένας μας στο κοινό λεγόμενο των παρεών, και έχει σημασία που το λέτε εσείς, να λέει εντάξει μωρέ, δημόσιο υπάλληλος είναι, αφού το δημόσιο δεν τον πληρώνει. Λέτε δεν είναι έτσι. Ναι.
Ακριβώς δεν είναι έτσι. Και δεν το λέω εγώ, το λέει το ακυρωτικό με σειρά αποφάσεων. Δεν είναι μία απόφαση. Το νομικό συμβούλιο του κράτους. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα ο κύριος Τσίπρας εδώ, συγγνώμη τώρα, εγώ σας διακόπτω, ναι, αλλά αυτά που λέτε είναι πραγματικά, δεν νομίζω ότι ακούγονται εύκολα. Ναι. Δεν τα έχουμε ακούσει τρεις μέρες τώρα από πουθενά. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής και επιτέλους βρίσκουμε έναν άνθρωπο που μπορεί να μας πει μερικά πράγματα. Ο κύριος Τσίπρας στην ουσία μου λέτε και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, που εκπροσωπεί την Εκκλησία της Ελλάδος, δεν είναι και πας Ελλάδος, είναι ο Αθηνών. Ναι. Λοιπόν, παραβιάζουν ανοιχτές πόρτες. Σιγά τα ΟΑΔ, θα το πω εγώ λαϊκά, δεν το πείτε εσείς. Ναι. Δεν είναι με τη στενή έννοια του όρου δημόσιο υπάλληλο. Υπάρχει και ένα ειδικό καθεστώς. Αυτό που χαρακτήριζε τον ιερέα σε σχέση με το δημόσιο ήταν η μισθοδοσία του όντως από το δημόσιο, η οποία είχε μάλιστα τον προσφάτο χρόνο, από το 45 και μετά, έτσι. Λοιπόν, και ο κόσμος λοιπόν είχε την εντύπωση ότι είναι δημόσιο υπάλληλος, δεν υπάγεται σε άλλη πειθαρχική διαδικασία, σε κανονισμούς της εκκλησίας, δεν υπάγεται στον δημοσιοϋπαλλητικό κώδικα και δεν έχει την έννοια του δημοσίου υπαλλήλου, το ξαναλέω, κατά το άρθρο 104 του Συντάγματος, εγγυήσεις μονιμότητος, όπως έχουν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Συνεπώς, να μην δίνουμε, σας είπα, σε αυτόν τον τόπο ζούμε λίγο και με μύθους ή με στρεβλώσεις. Έτσι, και το ζήτημα, ξέρετε, είναι πιασάρικο, αν μου πει τραπεία. Μια χαρά το λέτε. Καταλάβαμε όλοι τώρα. Κάθε φορά να βρούμε το πρόβλημα είναι η Εκκλησία. Αλλά να ιντριγκάρω εγώ να πω κάτι άλλο, κύριε Σαχίδη, αν μου επιτραπεί. Παρακαλώ. Ξέρετε, θα περίμενα από προοδευτικούς ανθρώπους, από ανθρώπους της αριστεράς, από ανθρώπους της εργασίας και του μόχθου, τη θέση τους απέναντι όχι στους θρησκευτικούς λειτουργούς, απέναντι σε εργαζόμενους. Διότι αυτοί οι άνθρωποι, οι ιερείς, είναι έγκαμοι όλοι, αφορά έγκαμους κληρικούς. Άρα αφορά οικογενειάρχες, οι οποίοι και οι περισσότεροι είναι και πολύτεκνοι. Θα ανέμενα τη θέση όλων αυτών των ανθρώπων για κάποιους εργαζόμενους που τους μεταβάλλεται το εργασιακό καθεστώς. Αυτό συμβαίνει, αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Νομικά αυστηρά, αν το δούμε, ναι, αυτό συμβαίνει. Κάποιους έχουν πρωτίστως βέβαια την έννοια του θρησκευτικού λειτουργού, αλλά δεν πάβει να είναι εργαζόμενοι, είναι έγκαμοι, έχουν οικογένειες. Εάν γινόταν σε οποιονδήποτε άλλο χώρο αυτό, η μεταβολή ενός εργασιακού καθεστώτος, θα υπήρχαν αντιδράσεις, θα υπήρχαν ανακοινώσεις. Εδώ πάντοτε σχέση με τους ιερείς υπάρχει μια σιωπή. Δηλαδή η ευαισθησία μας, η εργατική μας, να το πω, η αλληλεγγύη μας, ο ουμανισμός μας, η κοινωνική μας ευαισθησία είναι αλακάρτ, εξαντλείται μόνο στους δικούς μας ανθρώπους. Υπάρχουν οι συντηρητικοί εργαζόμενοι και οι προοδευτικοί εργαζόμενοι. Ο χώρος εργασίας δεν είναι ενιαίος. Δεν χρειάζεται υπεράσπιση κοινή όλων των δικαιωμάτων. Βάζω προβληματισμούς. Μια χαρά τους βάζετε και χαίρομαι που συναντώ έναν νομικό που πέρα από τη βαθιά γνώση του αντικειμένου αντιλαμβάνεται ότι εδώ υπάρχουν, γιατί και οι νόμοι αυτό ρυθμίζουν, τις σχέσεις κοινωνίας και τις σχέσεις. Πρωτίστως. Οι νόμοι διαμορφώνουν κοινωνικές σχέσεις και την κυριαρχία μιας τάξης ή μιας ομάδας. Εγώ έχω πει ότι στον πυρήνα του ο νόμος είναι η πιο έντονη έκφραση βίας. Δεν το καταλαβαίνουν. Απολύτως. Συμφωνώ, να είναι μια μεγάλη συζήτηση. Πείτε μου, σας παρακαλώ, πάμε τώρα σε μερικά υποερωτήματα που μπορεί να μας βοηθήσετε. Δεν μπορούμε να τα εξαντλήσουμε. Θα χαρώ πολύ να τα ξαναπούμε. Με εντυπωσιάζει ο τρόπος που το προσεγγίζετε, ομολογώ. Αλλά με βάση το προσχέδιο, έχουμε 200 εκατομμύρια, θα το πω έτσι ετησίως. Χοντρικά το λέω. Και λέμε ότι φεύγει η μισθοδοσία από την ενιαία αρχή πληρωμών και πάει, πρώτο ερώτημα, δεν θα πρέπει να απαντηθεί, κατά τη γνώμη σας ως νομικού, ποιος θα το διαχειρίζεται, ο Αρχιεπίσκοπος, ο Δεσπότης, η Ιερά Σύνοδος, η Μητροπόλης, ένα ταμείο κληρικών, δεν είναι θέμα αυτό, και κυρίως ποιος θα το ελέγχει αυτό. Πολύ σωστά, είναι όπως σας είπα ένα από τα θέματα που χρήζουν διερεύνηση απαντήσεων. Φαντάζομαι να έχει μελετηθεί ή αν δεν έχει μελετηθεί θα πρέπει να μελετηθεί. Δηλαδή ποιος θα είναι πλέον, να το πω έτσι, ο διαχειριστής των χρημάτων, είναι σημαντικό. Και ποιος θα είναι ο άμεσα ή έμεσα εργοδότης του ιερέα, αφού φεύγει πλέον το δημόσιο από τη μέση και μεταφέρεται στην εκκλησία. Τι θα γίνει κυρίως, κύριε Σαχίνη, το μεγάλο ερώτημα. Η σχέση εργασίας ιερέως και εργοδότη θα είναι πλέον ιδιωτικού αποκλειστικά δικαίου, του κοινού ιδιωτικού δικαίου. Θα έχει μια ιδιαιτερότητα,
επειδή η Εκκλησία έχει νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ναι, θα παραμείνει ως δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου, διότι ξέρετε έχουμε και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου σχέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Σωστά. Θα πάμε σε απλές συμβάσεις εργασίας, τις κοινές, είναι πολλά τα ερωτήματα. Και ξέρετε, αν τα δικαιώματα, ρωτώ το νομικό, τα εργασιακά και τα ασφαλιστικά για ένα μεγάλο αριθμό νυν υπηρετούντων κληρικών, εν πάση περιπτώσει έχουν κάποια κεκτημένα που δύσκολα ανατρέπονται, θα πει κάποιος, ποτέ δεν ξέρεις. Ναι. Το ερώτημα είναι τι γίνεται με τους μελλοντικούς κληρικούς, διότι εδώ μπορεί να βρεθούμε στο εξής. Να έχεις πια κληρικό με, θα το πω βαρύ ακούγεται, με σύμβαση part-time. Γιατί ιδιωτικού δικαίου... Σωστά το λέτε, σαν ενδεχόμενο. Ναι, σαν ενδεχόμενο προφανώς. Δεν μπορεί να το αποκλείσει κανείς. Ξέρετε, θα είναι... Όντως για τους μελλοντικούς κληρικούς, εάν διαμορφωθεί ένα τέτοιο πλαίσιο, έτσι να βάλουμε. Ναι, εάν. Σωστά. Διότι δεν ξέρουμε. Σωστό. Υπάρχει το ενδεχόμενο να είναι ορισμένου χρόνου σύμβαση, ή αν θέλετε, εγώ σας λέω, δεν είναι ορισμένου χρόνου. Στον ιδιωτικό τομέα, ξέρετε, σήμερα, επειδή εργάζεστε κι εσείς, εμείς είμαστε στον ιδιωτικό τομέα, μπορεί ο εργοδότης αύριο να πει στον οποιοδήποτε εργαζόμενο: καταγγέλλω τη σύμβασή σου με την νόμιμη αποζημίωση. Και αντεγιά. Ναι. Και αντεγιά. Και μάλιστα είναι και με προειδοποίηση, όπως ξέρετε, είναι και το ίμιση της αποζημίωσης. Ακριβώς, το 50%. Λοιπόν, δηλαδή θα μπορεί μεθαύριο και ποιος θα είναι. Θα είναι ο επίσκοπος, θα είναι η σύνοδος, θα είναι να πει σε έναν ιερέα: ότι ξέρετε, σου καταγγέλλω τη σύμβαση και σε 6 μήνες βρες δουλειά. Επειδή έχουν και μια ιδιαιτερότητα αυτοί οι άνθρωποι, είναι θρησκευτική λειτουργή. Μόνο αυτό. Άρα, κύριε Μηλαθιανάκη μου, να σας το πω εγώ διαφορετικά. Αυτό, δηλαδή, ναι. Ακόμη και να μην είναι ιδιωτικού αμυγός, να βρεθεί μια φόρμουλα που να ακολουθεί το δημόσιο. Ποιο δημόσιο θα ακολουθεί για το μελλοντικό κληρικό? Προφανώς του νεοδιοριζόμενου μισθοδοτούμενου στο δημόσιο, όπως ισχύει τώρα στους δημοσίους υπαλλήλους. Θα αλλάξουν πάλι τα δεδομένα. Ακριβώς. Κοιτάξτε για να δείτε πόσο διαχρονικά αυτή η πολιτεία. Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι εδώ πρακτικό. Το ρωτάνε ιερείς. Όχι ιερείς. Συγγνώμη, τι λέει εδώ. Νεοκόροι. Κρατήσεις δεν γίνονται, λέει, στους ιερείς για τα ασφαλιστικά, στα δεξιοδοτικά. Βεβαίως. Οι ιερείς υπόκειται στη φορολογία και στις κρατήσεις που υπόκειται κάθε μισθωτός στο δημόσιο τομέα. Μάλιστα. Δεν υπάρχει όχι καμία διάκριση, ούτε ένα λεπτό. Μάλιστα υπάρχει, είναι σχετικό με αυτό που πήγα να σας πω, αν με συγχωρέσετε, ότι για να δείτε πόσο πρόχειρα αυτή η πολιτεία διαχρονικά νομοθετεί, μόλις το 2016, πριν 2 χρόνια, τους ενέταξαν στο ενιαίο μισθολόγιο. Και έρχονται το 2018 και λένε, ξέρετε, η ίδια κυβέρνηση... Ξέρετε, ελάτε τώρα να μεταφερθεί η μισθοδοσία και να το αναλάβει η πολιτεία. Δηλαδή, το 16 τους εντάσσει στο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων, το 18 τους αποβάλλεις. Όλο αυτό δείχνει πώς αντιμετωπίζουμε το θέμα. Το αντιμετωπίζουμε με όρους επικαιρότητος, θα έλεγα, για να πω κάτι άλλο. Πάντως, εγώ, κύριε Μηλαθιανάκη, στην πολύ ενδιαφέρουσα και αρκούντος διαφωτιστική συζήτηση μαζί σας, αντιλαμβάνομαι ότι αυτά δεν είναι ζητήματα που αφορούν το διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας. Είναι κάτι άλλο. Είναι μια οικονομική αναδιευθέτηση, αν θέλετε, και προσλήψεων. Μπορεί να ανοίγει για το δημόσιο 10.000 θέσεις, να πει στους έξω, τους τροϊκανούς, ότι τώρα κοίτα να μειώθηκε και έχω και κενά. Και να σας πω, κλείνει και πονηρά το μάτι. Να τα λέμε όλα. Κλείνει το πονηρά το μάτι σε κάποιους ενδεχομένως ιεράρχες, δεν μιλάω για την Κρήτη, ότι κοίτα, στη θέση του ενός παπά που στήχιζε τόσο, πάρε 2 τώρα με 800. Πώς είναι στα όρια της συνταξιοδότησης από τους 9.000, έχετε μια εικόνα? Είναι αρκετή. Είναι αρκετή. Είναι πάνω από 50%. Όχι, δεν θα έλεγα εκεί, αλλά είναι ένα μεγάλο ποσοστό. Δηλαδή, αν είναι ένα 30-35%, είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Για φανταστείτε το 35 να το καλύψεις για τον ένα που φεύγει δύο. Με δύο. Με σχέση και ιδιωτικού δικαίου. Έχει αποσαφινιστεί. Έχουν πει οι οργανικές θέσεις. Διατηρούνται, θα διατηρηθούν. Θα είναι δεσμευτικό για τις Μητροπόλεις. Ή θα δοθεί το ποσό με βάση οργανικές θέσεις και από εκεί και πέρα με ένα ποσό. Εγώ ανάλογα βάζω θέσεις. Συν ότι υπάρχει και το άλλο. Στο μέλλον, να είναι σχέση ιδιωτικού δικαίου, θα έρθουν οι σύνδεσμοι κληρικών, τα σωματεία των κληρικών, να ζητούν συλλογικές συμβάσεις με τις Μητροπόλεις.
και θα πηγαίνουν στον ΟΜΕΔ. Κοιτάξτε, να δούμε ζητήματα. Και θα ζητήσει για την Κυριακή στην απασχόλησή του προς αύξηση 75%. Μια χαρά τα λέτε. Πρέπει σας. Να καταλάβουμε ότι υπάρχει μια ιδιαιτερότητα και πρέπει να ρυθμιστούν τα θέματα με βάση αυτή την ιδιαιτερότητα του θρησκευτικού λειτουργού. Πείτε μου κάτι. Και αυτό πρέπει να το ξέρει και ο κόσμος. Και όταν το συζητάμε, το συζητάμε με μια σοβαρότητα και όχι, ξέρετε, είναι το εύκολο. Συνθηματολογικό, πέρασε, ναι, ναι. Όχι συνθηματολογικά και δημαγωγικά. Αφορά αυτή η ιστορία, ρωτούν εδώ, και νεοκόρους, δηλαδή να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, πολλών εισαγωγικών, ναι. Και επαγγελματίες στον χώρο. Κοιτάξτε, θα κάνω μια διάκριση. Αφορά και λαϊκούς, ναι. Αλλά λαϊκούς διοικητικούς υπαλλήλους που έχουν υπαχθεί σε οργανικές θέσεις του δημοσίου και πληρώνονται από το δημόσιο. Όλοι οι νεοκόροι, ή τουλάχιστον στην δευτική πλειοψηφία από ό,τι γνωρίζω, δεν υπάγονται σε αυτή την κατηγορία. Έχουν σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου με τις ενορίες ή με τους μητροπολιτικούς ναούς. Αλλά αφορά και λαϊκούς διοικητικούς υπαλλήλους. Κυρίως υπαλλήλους που είναι στα γραφεία των Μητροπόλεων. Δεν μου λέτε πονηρή ερώτηση. Ένας ιερέας με τη σχέση που έχει τώρα. Ναι. Μπορεί να κάνει μετάταξη σε άλλη θέση του δημοσίου? Πονηρή ερώτηση, αλλά θα δείτε που καταλήγω. Θα μπορούσε να γίνει. Δυνητικά, ναι. Θα μπορούσε, δεν αποκλειόταν, αλλά είχε μια άλλη διαδικασία που θα έπρεπε να συνενέσει η Εκκλησία, το Υπουργείο Εσωτερικών. Δεν έχω υπόψη μου να έχει γίνει τέτοια μετάταξη. Μάλιστα. Στην Κρήτη σίγουρα όχι. Θέλω κλείνοντας, κύριε Μιλαθιανάκη, ναι. Αφενός με τη δέσμευσή σας, θα τα ξαναπούμε συντόμως. Ναι, γιατί έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον τρόπο που το προσεγγίζει. Το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω, πέρα από το γεγονός ότι η Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, το Άγιο Όρος, η Πάτμος, οι νέες χώρες λεγόμενες είναι που δεν έχουν, για την ώρα δεν έχουν μπει σε αυτή τη συζήτηση. Αυτό είναι το πρώτο που είπατε και θα δούμε θα πει και η Σύνοδος το Σάββατο και το ότι θα πούν οι ιερείς της Κρήτης και του Ηρακλείου τη Δευτέρα. Όμως θέλω να σας ρωτήσω, βρίσκεται ότι εδώ αναφύονται και άλλα ιδιαιτερότητας νομικά θέματα σε σχέση με τη δικιά μας εκκλησία, την εκκλησία της Κρήτης? Από ό,τι έχουμε ακούσει μέχρι τώρα, έτσι. Ναι, κοιτάξτε, εμείς είμαστε έτσι και έως ένα ιδιαίτερο νομικό καθεστώς. Το ότι μισθολογικά οι ιερείς μας είναι στο ίδιο ρυθμιστικό πλαίσιο με τους υπολείπους στην Ελλάδα είναι γεγονός. Απ' την άλλη όμως, μια και συνδέεται με ταμεία, με περιουσιακά, με αμφισβητούμενα ακίνητα, πρέπει να το δούμε, διότι εδώ έχουμε διαφορετικό καθεστώς. Δεν έχουμε τόσα αμφισβητούμενα ακίνητα, έχουμε ένα διαφορετικό κανονισμό για τους ιερείς. Σε πάση περιπτώσει θα πρέπει να κληθούμε να συζητήσουμε και εμείς που είμαστε ένα άλλο καθεστώς. Να μου επιτρέψετε πριν να κλείσω, ναι, ναι. Να πω το εξής, και δεν θα ήθελα να παρεξηγηθεί. Σταματάω εκεί, θα μπορούσα να πω πολλά. Ξέρετε, πρόσφατα με νόμο του 18 έγινε το Ισλαμικό Τέμενος στην Αθήνα. Και πολύ σωστά, κατά τη γνώμη μου, έγινε, παρότι υπήρχαν αντιδράσεις στην Εκκλησία, διότι κάθε άνθρωπος δικαιούται να λατρεύει το Θεό του και να διευκολύνεται γι' αυτό το λόγο. Έτσι το ξεκαθαρίζω. Στο νόμο αυτό προβλέπεται ότι ο ημάμις του Τεμένους θα πληρώνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Πολύ σωστά, κατά τη γνώμη μου, και αυτό. Έτσι και το εννοώ, δεν το λέω προσχηματικά. Εκεί δεν είδα κανένα να αντιδράσει. Το θέμα ήταν, και πανηγυρίζουν μερικοί για να επιδείξουν μια συμπεριφορά απεξάρτησης πολιτείας και εκκλησίας των σχέσεών τους, είναι να φύγουν οι κληρικοί από το δημόσιο. Δηλαδή θα φτάσουμε στο παράλογο. Ή να σας πω το άλλο. Ξέρετε, ο μουφτής της Ξάνθης ή της Κομωτινής του Δημοτήχου είναι δημόσιοι υπάλληλοι, διανόμου. Ναι, διανόμου. Και σωστά. Και διακρατικών συμφωνιών. Ναι, σωστά. Και σωστά είναι, και να μην πούμε στέμα. Κύριε Μιλαθιανάκη, εγώ δεν σας ρώτησα τυχαία στην αρχή της. Πολύ σωστά είναι. Πολύ σωστά, επαναλαμβάνω, μην παρανόηση. Θα φτάσουμε στο σημείο όμως να παραμένουν δημόσιοι υπάλληλοι. Αυτή έχει και μια σημειολογική έννοια, αλλά να μας πειράζει. Πολλούς δίθεν προοδευτικούς να μας πειράζει να είναι ο Ορθόδοξος Κληρικός. Δηλαδή θα φτάσαμε η πλειοψηφία να θεωρείται ότι πρέπει να έχει λιγότερα δικαιώματα από μια μειοψηφία. Κοιτάξτε, εγώ δεν σας ρώτησα τυχαία στην αρχή αυτής της επικοινωνίας. Αν είναι η συζήτηση ουσίας των σχέσεων κράτους-εκκλησίας, ενδεχομένως και διαχωρισμού, εγώ μπορεί να έχω την άποψη ότι πρέπει να γίνει και εσείς να έχετε άλλη, αλλά είναι άλλη τάξη μεγέθους συζήτηση αυτή.
και αν είναι μια αναδιευθέτηση οικονομικών και άλλων ζητημάτων, που αυτό νομίζω, αυτό καταλαβαίνω εγώ. Δεν εκλαμβάνω ως διαχωρισμό, έτσι να μην γελιόμαστε. Ορίστε. Δεν εκλαμβάνω αυτή τη συμφωνία ως διαχωρισμό. Ούτε εγώ, με συγχωρείτε. Ναι. Και αν θέλετε να σας συντριγκάρω από τη θέση που έχετε, θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ακούσουμε τις απόψεις κυβέρνησης και τις απόψεις εκκλησίας για την απόδοση τιμών αρχηγού κράτους, για παράδειγμα, σε μια εικόνα. Για μένα αυτό θα ήταν ζήτημα ουσίας. Ναι. Π.χ. Μπορούμε αν θέλουμε, αλλά για μην. Εντάξει, καταλάβατε. Όχι, έχω άποψη σε αυτό, συμφωνώ, έτσι δεν. Όχι, θέλω να πω ότι πιο κέρια ζητήματα και άλλα. Όχι, αυτό είναι έτσι, ένα σύνθημα και δικό μας. Πάντως, θέλω να σας ευχαριστήσω ειλικρινά. Να πω κάτι, κύριε Σαχίνη, για τον κόσμο. Ναι, ναι. Να σκεφτεί το εξής. Γιατί ήταν εύκολο και παρασυρώμασταν όλοι σε ένα λαϊκισμό και σε μια δημαγωγική διαχείριση και αντίληψη των πραγμάτων. Να σκεφτεί πολλοίς κόσμος, ο οποίος είναι από την Ήπεθρο, είναι από χωριά, θα έλεγα ένα σημείο πέρα, το οποίο δεν είναι νομικό, ότι αν συντηρείται σήμερα τα χωριά μας, αν συντηρείται και η Ήπεθρος, το σημείο αναφοράς είναι η εκκλησία. Και η εκκλησία, όχι μόνο το κτίριο, είναι ο παπάς, διότι αυτός θα κυδεύσει τους γονείς, τους συγγενείς μας, αυτός θα κάνει τα μνημόσυνα, εκεί θα πάμε το Πάσχα να λειτουργηθούμε, τα Χριστούγεννα τον Αύγουστο. Εάν αφανίσουμε, όπως ελαφρά την καρδία πολλοί πιστεύουν, τον κλήρο, θα σβήσει η Ήπεθρος. Ο συνεχτικός ιστός σήμερα της Ήπεθρου είναι οι εκκλησίες. Σκεφτείτε το, όλο τον χρόνο όταν επιστρέφουμε στα χωριά να μην υπήρχαν ιερείς, να μην γινόταν οι λειτουργίες. Άρα πέρα από θρησκευτικός λειτουργός προσφέρει μια κοινωνική υπηρεσία. Κρατά δεμένη την κοινωνία και στην Ήπεθρο και στην πόλη. Αλλά ανέφερα χαρακτηριστικά την Ήπεθρο. Καλά κάνατε και την αναφέρατε. Όπως είπα, τα κέρια ζητήματα που θα μπορούσαν να συζητηθούν και θα ήταν ευχής έργων, δυστυχώς φαίνεται ότι η κορυφή της ιεραρχίας στην Αθήνα και η κορυφή της κυβέρνησης στην Αθήνα κάνουν ένα βήμα σε άλλη κατεύθυνση. Εμείς δεν το καταλάβαμε και φταίνει οι ίδιοι μάλλον το πώς το πέρασαν επικοινωνιακά, διότι ναι. Εγώ δεν προσπερνώ ότι η εκκλησιαστική περιουσία και η αμφίπλευρη διεκδίκησή της είναι ένα θέμα τροχοπέδι που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί, καλά το είπατε εσείς, να βρεθούν οι όροι, αλλά από το σημείο αυτό να φτάνουμε να λέμε όλα τα άλλα τα μεγαλόστομα. Να εδώ και μόνο αυτό που μου είπατε σήμερα για την ακριβή θέση του ιερέα σε σχέση με το δημόσιο, ναι, αρκεί. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή σας ημέρα, κύριε Μηλαθιανάκη. Ευχαριστώ εσάς και τους ακροατές σας. Καλή σας ημέρα.